Να δείξουμε την ατομική μας ευθύνη, τη γενναιότητα και το συλλογικό μας θέλος, αλλά και το φιλότιμό μας, το οποίο συχνά επικαλούμαστε. Αλλά τώρα ήρθε καιρός να το κάνουμε χειροπιαστή καθημερινότητα. Η ατομική ευθύνη, η ατομική υπευθυνότητα δεν αποτελεί πλέον επίκληση, είναι ένα καθήκον απέναντι στον εαυτό μας και σε όλους τους συμπολίτες μας. Η κρίση, θα ήθελα από εδώ και στο εξής να υιοθετούμε αυτόν τον όρο και όχι τον όρο κλιματική αλλαγή. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και μας δείχνει ότι όλα πια πρέπει να αλλάξουν. Από τον προσανατολισμό της οικονομίας μέχρι την εθνική ενεργειακή πολιτική και από τη λειτουργία του κράτους μέχρι την καθημερινή συμπεριφορά του πολίτη σε σχέση με το περιβάλλον. Χιονοθύελες, το χιόνι έπεσε μέρα μεσημέρι, συνήθως πέφτει βράδυ, και κανείς μετεωρολόγος δεν είχε προβλέψει ότι θα ρίξει μισό μέτρο στο κέντρο της Αθήνας και στα Βόρεια Προάστια. Καθώς όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Όταν ακούμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να χρησιμοποιεί ακόμη και παράνομο υλικό που διέρευσε χθες, και δεν ακούμε για βραχιολάκια, για φυλακή και δημεύσεις υπηρεσιών όλων όσων ενεμπλάκησαν στην ιστορία του τρένου, εμείς θλιβόμαστε. Ζητάμε από την κυβέρνηση, πραγματικά αν θέλει να βρει τους υπαίτιους, και βραχιολάκια στην εταιρεία, και φυλακή στους υπαίτιους και δήμευση των υπηρεσιών. Αλλιώς οι νεκροί δεν θα δικαιωθούν. Κυρίες και φίλοι, γεια σας. Δεν σας φαίνεται περίεργο που βραχιολάκια δεν υπάρχουν στην Ελλάδα? Πείτε μου ένα που μπήκε φυλακή. Λέει του Ζογαζόπουλου. Αυτός πήγε για άλλους λόγους. Γιατί πήγε και πήρε ο χαζός μόνο ρωσικά όπλα. Και το πιάσανε το σπίτι. Ο Μαντέλης δουλεύει στο Αζερμπαϊτζάν. Ωραία, Ζήμενς. Ο Τσουκάντος, Freeway, Φιλάντερ είναι. Περπατάει πάνω. Κονόμες, ρε. Μίζες. Τι να πρωτοθυμηθώ. Μίζες. Τα λεφτά σας τρώνε. Σας πετάνε ένα μπουκαλάκι. Και όλα καλά. Δεν πρόκειται να πάει έτσι πουθενά. Δεν πρόκειται πουθενά να πάει ο τόπος με τέτοιες απόψεις, τέτοιες συμπεριφορές. Είναι επικός, βλακώδης, για να μην πω, προδοτικές. Και επειδή είμαι λάτρης της αρχαίας αντίληψης, να θυμίσω τι κάναμε τον Άρπαλο. Που τάρπαξε. Τον κυνηγούσαν στην αρχαιότητα και πήραζε λεφτά εδώ, τον Περικλή. Τον Περικλή στην αρχαία Αθήνα, επειδή κάποιοι υποψιάστηκαν ότι το ταμείο ήταν αυτό για να κάνει τον Παρθενώνα, δικαστήρια. Υποφυτεία. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, να καταλαβαίνόμαστε. Στην Ελλάδα από το 1840 και μετά τρώνε οι οικογένειες, λεφτά δεν μπορούν να χορταίνουν, τρώνε και τα κοκαλά μας. Μας έχουν ξεζουμίσει. Αλλά, είπαμε, ζούμε στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας. Στη χώρα που ο κάθε υπουργός βγαίνει και λέει τη βλακεία του, βγαίνει και λέει ο Μηταράκης ότι το μετρό είναι έτοιμο στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ αρακομίζω τον ακούω και ξεκινάω από το σπίτι μου και λέω πάω στη στάση του μετρό. Πάω το μετρό, γιατί δεν παιδεύομαι να πηγαίνω στο κέντρο με το αυτοκίνητο. Πρέπει περιμένω στο μετρό. Δεν έχει. Πρέπει περιμένω το μετρό. Δεν έχει. Περιμένω το μετρό, λέω χάλασε, δεν μπορεί. Το πει υπουργός, έχουμε μετρό. Παίρνω ένα τηλέφωνο, δεν απαντά κανένας. Λέω εσύ, βασικά ο υπουργός δεν αποκλείεται, δεν μπορεί το μετρό. Το μετρό. Ναι, λέει, υπάρχει, λέει, λειτουργεί μια χαρά, έβδημα. Μιλάμε για παράκουση. Ζουνε υποκαθεστώς εμπειρίες, δεν ξέρω τι πράγματα. Βγαίνει ένα άλλος και λέει, όλα λειτουργούσαν καλά, λέει, ήρθατε. Α, όλα καλά. Και πώς είχαμε δεκάδες νεκρούς. Α, φταίει ο Σταυμάρχης. Λογική Μητσοτάκη. Πάντα φταίνει η άλλη. Μου θυμίζει το μεθυσμένο που οδηγεί στον δρόμο με 140-150 χιλιόμετρα, στροφές, φεύγει τα μάξι καρφώνεται σε μια μπάρα και ανεβαίνει και λέει «Κοίτα ρε τους μου πω κάτι κουβέντα, πού βάλα την μπάρα». Η μπάρα του φταίει. Αυτός είναι ο νεοέλληνας, ο νεολαγιάς, που έχει μάθει πάντα να του φταίνει οι άλλοι. Αν μου βρείτε ένα νεοέλληνα να λέει «Φταίω, έκανα λάθος»,
το ζήτησε. Έχω να ακούσω από πολιτικό, αλλά και από νέο Έλληνα. Δεν είναι μόνο η πάστα των πολιτικών. Και οι νέοι Έλληνες είναι έτσι. Πάντα τους φταίνουν οι άλλοι. Πάντα.